Επειδή είμαστε πολύ πιεσμένοι από τον χρόνο, πήρατε μια γεύση αύριο πρεμιέρα στις 2, κάθε μεσημέρι 2 με 3, πριν την εκπομπή μας, η νέα σειρά η Νιφ. Είναι ο δεύτερος κύκλος, εκεί λοιπόν που δρομολογούνται νέες εξελίξεις για τους πρωταγωνιστές. Φλεβική ανεπάρκεια, κύριε το ε. Τοπαλίδη, είναι το θέμα μας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Φλεβική <σ ανεπάρκεια. Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια σαν νόσο πολύ διαδεδομένη στο γενικότερα παγκοσμίω. Υπολογίζεται ένα 25% του παγκοσμίου πληθυσμού κατά τη διάρκεια τη ζωή του θα αποκτήσει ή ίσω έχει κιόλα χρόνια φλεβική ανεπάρκεια ω απότοκο διαφόρων γονιδιακών προδιαθέσεων. Υπάρχουν οικογενειακέ γραμμέ που λέμε ή μετά από κάποιε θρομβώσει μετά από κάποιε κακώσει των φλεβών. Ε, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αδυναμία τη φλέβα. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα πόδι, το δεξί πόδι έχει τη φλεβική ανεπάρκεια. Στο οποίο έχουμε σκιαγραφήσει και έχουμε βρει με τον υπέρηχο, με το τρίπλεξ, ακριβώ ποιε φλέβε είναι χαλασμένε. Mm. Όπου βλέπουμε κόκκινο χρώμα, βλέπουμε ακριβώ αυτή την ανεπάρκεια, δηλαδή την παλινδρόμηση του αίματο από πάνω προ τα κάτω. Η λειτουργία των φλεβών είναι να κινούν το αίμα από κάτω προς τα επάνω. Εδώ πέρα λοιπόν οι φλέβες ανεπαρκούν και δημιουργούν δηλαδή μια κίνηση από το πάνω μέρος προς το κάτω μέρος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο να πρίζει το πόδι, να αλλάζει η εικόνα του ποδιού, να διευρύνονται οι φλέβες, να διογκώνονται. Βλέπουμε αυτούς τους κυρσούς που ο κόσμος τους λέει φλεβίτη. Ενίοτε δε στα πρώτα στάδια μπορούμε να βλέπουμε μόνο μικρέ και σοειδεί ευριαγγίε, πολύ λίγα δηλαδή δερματολογικά στίγματα, τα οποία όμω χρόνο με το χρόνο Αλλιώνονται και μεγαλώνουν. Θα πρέπει λοιπόν πολύ γρήγορα να γίνει ακριβώ αυτή η διάγνωση. Εδώ πέρα βλέπουμε πραγματικά την εξέταση. δείξτε την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Με τον υπέρηχο τρίπλεξ, μπορούμε να δούμε πραγματικά σε ποια σημεία υπάρχει το πρόβλημα και στα πλαίσια τη θεραπεία που κάνουμε σήμερα. Αν η ανεπάρκεια δεν είναι καθολική σε όλο το μήκο από πάνω μέχρι κάτω, οπότε θα πρέπει και να χειρουργηθεί ή με την κλασική σαφινεκτομή ή με λέιζερ μπορούμε όταν η ανεπάρκεια είναι τμήματική και σε λίγα τμήματα των φλεβών, χωρίς να υπάρχει καθολική βαλβητική ανεπάρκεια με τη μέθοδο της σκληρητικής θεραπείας να δημιουργήσουμε μια θεραπεία, να κάνουμε μια θεραπεία χωρίς να χειρουργήσουμε και να απαλλαγούμε πολύ γρήγορα από το πρόβλημα. Δείξτε την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Εδώ πέρα βλέπουμε με το ε, ε, Ven Lighter, αυτό ένα μηχάνημα το οποίο μπορούμε να δούμε τις φλέβες σε πολύ επιφανειακό επίπεδο, να ανεπαρκούν και αρκετές επιφανειακές φλέβες. Δείξτε το επόμενο. Την επόμενη διαφάνεια, όπου μπορούμε πραγματικά με το σκληρητικό αφρό, τον οποίο παρασκευάζουμε στο ιατρείο, είναι μια σχετικά ανώδυνη μέθοδο, δεν είναι χειρουργείο ουσιαστικά, είναι μόνο για συγκεκριμένε περιπτώσει, παραλαμβάνω. όταν έχουμε καθολική φλεβική ανεπάρκεια, πρέπει να γίνει χειρουργείο, πρέπει να γίνει σαφινεκτομή ή λέιζερ θεραπεία. Δείξτε την επόμενη διαφάνεια. Όπου βλέπουμε εκεί πέρα την φλέβα που ανεπαρκεί, είναι σχετικά επιφανειακή, είναι μόνο σε εκείνο το τμήμα. Σε το φιδάκι που κάνει. Ακριβώ αυτό το φιδάκι που το βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα με τον υπέρχο και με το. Ο μηχάνημα αυτό, βάζουμε, τοποθετούμε εκεί πέρα ένα σκληρικό αφρό, δείξει την επόμενη διαφάνεια και αυτή η φλέβα μετά που είναι χλασμένη φεύγει μετά από δύο-τρει επαναλήψει, εξαφανίζεται διότι γίνεται σκλήρηση των τυχωμάτων. Δείξτε παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα βλέπουμε μια κλασική κυρσοειδή ευριαγγεία. Αυτά μπορεί να είναι στα πρώτα στάδια τη χρονιά πλειβική ανεπάρκεια και να είναι σαν πρώτα συμπτώματα ότι κάποιο έχει κάποιο πρόβλημα. Αφού γίνει λοιπόν η εξέταση και τελικά αποδειχθεί ότι δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δείξτε την επόμενη διαφάνεια, τότε μπορούμε με τη μέθοδο τη κλήρηση να έχουμε μετά από 2-3 μήνε αυτό το αποτέλεσμα. Δείξτε την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Εδώ πέρα έχουμε κλασικέ και σοειδεί ευρυαγγελίε τη επιφάνεια, όπου μετά τη θεραπεία, την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, αυτό έχει φύγει. Αυτή η μέθοδο είναι μέθοδο επιφανειακών φλεβών που δεν έχουμε καθολική βαλβιδική ανεπάρκεια. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε βέβαια ένα μεγάλο κεσό που και αυτό είναι wow. αρκετά έντονο, <συμίδε> είναι μια μεγάλη φλέβα, μεγάλο φλεβίτη. Ακριβώ, χωρί όμω να είναι, <συμίδε> είναι κατεστραμμένη εσωτερικά όλη η φλέβα, οπότε δεν χρειάστηκε να χειρουργηθεί το πόδι. Την επόμενη διαφάνεια, μετά από τέσσερι μήνε μετά τη θεραπεία, αυτό έχει, έχει αποκατασταθεί. Αυτό έχει αποκατασταθεί. <συμίδε> τι είναι λοιπόν η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια πάρα πολύ συχνή νόσο, ιδιαίτερα στι γυναίκε μετά από τι εγκυμοσύνε, που μπορεί χρόνο με το χρόνο να δημιουργήσει σοβαρά επιφανειακά δερματολογικά προβλήματα, βάρο στο πόδι, είδη ενίοτε δέκε και θρομβώσει. Γι' αυτό πρέπει εγκαίρω να γίνει Άγνωση, με τον υπέρηχο τρίπλεξ, όπου θα δούμε αν υπάρχει πραγματικά ανεπάρκεια και εφόσον υπάρχει να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία. Εάν πρέπει να χειρουργηθεί εφόσον υπάρχει καθολική βαλβιδική ανεπάρκεια ή αν πρέπει να γίνει με μια εναλλακτική μέθοδο, η μέθοδο του σκληρητικού αφρού, όπου μπορούμε να απαλλαγούμε από του κυρσού για να μην πάθουμε θρόμβο στο μέλλον και για να μην έχουμε εξέλιξη τη νόσου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσεί, κύριε Δοπαλή.